Σύντροφοι και φίλοι, βρισκόμαστε μπροστά στις πιο δύσκολες εκλογές των τελευταίων χρόνων. Εκλογές βουβές, όπως λέει και ο πολλής κόσμος, αλλά πάρα πολύ κρίσιμες. Κρίσιμες, διότι θα πρέπει μέσα από αυτές να βγουν συμπεράσματα για το μέλλον και την προοπτική του λαού μας. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη ρότα της συντήρησης, της απογοήτευσης και του κάτω το κεφάλι που μας έχουν επιβάλει ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, ή θα μπορέσει και προοπτικής. Μας ξέρετε και σας ξέρουμε. Είμαστε εμείς που συμμετέχουμε με τη λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους, που μας εκτιμάτε και μας δώσατε μεγάλα ποσοστά στη Λιβαδιά, 20% σε δύο συνεχόμενες εκλογικές μάχες, που όμως είπαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα μεγάλα όχι. Όχι στις αυξήσεις των δημοτικών τελών. Όχι στις αυξήσεις των αρδευτικών τελών για τους γεωργούς μας. Όχι στα τέλη ταφής που επέβαλαν η Δημοτική Αρχή. Όχι στο χαράτσι που επιβλήθηκε στους αθλητικούς χώρους, σε συλλόγους και μεμονωμένα άτομα. Είχαμε προτάσεις για ελεύθερη πρόβαση όλων των παιδιών σε κατασκηνώσεις και για τους ΑΜΕΑ. Από το 2013 είχαμε θέσει επανειλημμένες προτάσεις για ανακούφιση ακραίας φτώχειας, κοινωνικές δομές, συσίτια, αλλά και απαλλαγές αυτών από τα δημοτικά τέλη. Εσείς που διαχρονικά συσπηρωθήκατε μαζί με τη λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές εκλογές, αλλά και εσείς που για κάποιους δικούς σας λόγους δεν βρεθήκατε μαζί, αλλά εκτιμάτε τη δουλειά μας, θέλουμε να είστε μαζί μας. Τον σοσιαλισμό, αλλά και απλές δημοκρατικές διαδικασίες και τις στοιχειώδεις μικροκατακτήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει ξεχάσει και τις έχει αφήσει για τη Δευτέρα παρουσία. Προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στη Βουλή, όπως την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ και του κατώτερου μεροκάματος στα 33,57 ευρώ, πρακτική άσκηση σπουδαστών με πλήρες αποδοχές και δικαιώματα, κατάργηση του έμφυα, μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και αλλού. Όλες αυτές τις διατάξεις και άλλες πολλαπλές προτάσεις τις έχει καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για στοιχειώδεις πράξεις δημοκρατικής ευαισθησίας, για την ανακούφιση των εργαζομένων, που όλες αυτές τις καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για το όχι του 62% του ελληνικού λαού που το έκανε ναι. Δεν μιλάμε για ανεξάρτητους δημάρχους που γίνονται μετά από 2 μέρες κομματική ταγή. Ψήφισαν όλοι τους μνημόνια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, καθώς και έφεραν τους δικούς τους εφαρμοστικούς αντιλαϊκούς νόμους μαζί με τους θεσμούς όπως τους αποκαλούσαν. Χρειάζεται ολική καταδίκη όλων αυτών που στέρισαν τη χαρά από τα σπίτια μας και έφεραν απογοήτευση, θλίψη και ανέχεια στην κοινωνία μας. Δυστυχώς υπάρχει και το οξύμορο ότι κάποιοι που μας κατέστρεψαν φέροντας τα πρώτα μνημόνια σήμερα ξαναδιεκδικούν την ψήφο του λαού μας χωρίς καμία τσίπα. Αυτοκριτική ως νέοι σωτήρες να θέλουν να ξανακυβερνήσουν. Ναι στην καταδίκη όλων των πολιτικών δυνάμεων που φτωχοποίησαν τη ζωή μας και υποθήκευσαν αλλά και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ώστε να δοθεί κουράγιο στον εργαζόμενο, στον απλό πολίτη, ότι υπάρχει κι άλλη λύση προοπτική. Ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όσο πιο
ψηλά ποσοστά, τόσο μεγαλύτερη ελπίδα για το λαό. Για να υπάρχει μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, όσο ο λαός με τις ακολουθούμενες πολιτικές θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να εκλεγεί κομμουνιστής βουλευτής στη Βοιωτία και να μπει οριστικά στα λαγούμια της και στο χροντούλο από τις ιστορίες στην Ναζιστική Χρυσή Αυγή. Καλή δύναμη σε όλους, καλό βόλιο σε όλους. Γεια σας!